Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εγώ είχα πρόβλημα όντως. Καταρχήν είσαι πολύ όμορφος, μπορώ να το πω αυτό. Ναι, εντάξει. Εμένα μου άρεσε. Όλοι δεν το έχω. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να πω αυτά που νιώθω να τα πω στο μικρόφωνο. Έτσι είσαι πολύ λίγο. Γιατί έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Από το 1 μέχρι το 10, τι βάζεις τον εαυτό σου? Θα βάλω 5. Και θα εξηγήσω γιατί βάζω 5. Ακού. Γιατί θα βάλω όλο το πακέτο, όπως είπαμε, εμφάνιση και αυτά, γιατί μου δώσανε πολλά πράγματα πάνω μου που ανεβάσανε. Ναι, ναι. Δεύτερον, ότι θα μπορούσα πάνω στη μπι που έκανα να πάθω ζημιά χειρότερη και να πω κόφτε το, δεν μπορώ άλλο. Να πάθω κρίση πανικού εκείνη την ώρα, αλλά συνέχισα τη χορογραφία που μου είχε βάλει η Τσέιλι. Δεν τα πήγα γονάτισα, δηλαδή δεν τα παράτησα. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ρόλο για μένα. Και μπορώ να το πω ότι στο βίντεο δεν μ' άκουσα πολύ κακοφωνητικά. Ότι δεν ήμουν δηλαδή εκτός, αλλά ήμουν σοκαρισμένος. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί, τι θα βάζεις? Θα βάζεις λιγότερο, νομίζω. Θα βάζεις λιγότερο για την εμφάνιση ή γενικά για το πακέτο? Γιατί δεν το έχοντας ζήσει μαζί του όλες τις ημέρες στο σπίτι, δεν το περίμενε αυτό, γιατί δείχνει ότι είναι πολύ μαγκάκι, πολύ άνετος, το πολύ... Είπε, είναι κότα. Αυτό, μα και αυτό και θέλω να ακούσεις, ότι πόσο σου βάζουν εισαγωγικά λιγότερο, γιατί από την πολύ σου προσπάθεια δεν περίμεναν ότι θα δουν αυτό το αποτέλεσμα. Μα το είπα κιόλας, Είναι πολύ καλό αυτό. Στην κριτική με τον κύριο Μεταξόπουλο το είπα. Τέλος πάντων, anyway, είμαι εδώ πέρα να αποδείξω, όπως είπα, ποιος είμαι, να αποδείξω και στα παιδιά μέσα ότι Στεφανάκος πάνω στη σκηνή είναι Στέφανος, Μάγκας και Γίγαντας και ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρω και θα προσπαθήσω όχι μόνο να μην μείνω στο σπίτι, θα προσπαθήσω να είμαι και καλύτερη εμφάνιση στην Παρασκευή.